Λοιπόν, έχουμε δίπλα μας τον coach, τον Γιαννάρα. Coach, ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα θέλατε να το κερδίσετε για να συνεχίσετε αυτό το σερί που είχατε ξεκινήσει να χτίζετε. Δεν ήρθε αυτό. Πείτε μας έτσι από όλα σας συναισθήματα. Εντάξει, σίγουρα πικρία, έτσι δεν είναι. Όταν χάνεις ένα παιχνίδι και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, θεωρούμε ότι στο τελευταίο σου ότι υπήρχε φάουλ και όταν... Δεν λέω ότι αυτό ήταν ο λόγος που χάσαμε. Αλλά όταν ένα παιχνίδι πηγαίνει στο σουτ και κρίνεται από μία φάση, τότε όλα παίζουν ρόλο. Για μας δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Έχουμε ξεκινήσει και έχουμε κάνει μια προσπάθεια. Έχουμε αλλάξει κάποια πράγματα. Η ομάδα έδειξε να βρίσκει ρυθμό. Πήγαμε ένα βήμα μπροστά. Και ξαφνικά είχαμε την ατυχία ο ξένος παίκτης που είναι μαζί μας μια εβδομάδα να πάθει κάταγμα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι. Είμαστε καταδικασμένοι για τον επόμενο ένα μήνα και να αγωνιζόμαστε με δύο ξένους. Αλλά εμείς θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα, θα παλεύουμε μέσα στο γήπεδο σε κάθε φάση. Τα παιδιά έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν σήμερα, είμαι πολύ περήφανος για αυτούς. Θα πρέπει όλοι να στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων και να αφήνουν τα παιχνίδια να εξελίσσονται με όμορφο τρόπο μέσα στο παρκέ. Είδαμε στο σημερινό παιχνίδι τους παίκτες σας να κάνουν αρκετά λάθη. Ήταν αρκετός ο αριθμός των λαθών, κάτι που δεν μας έχει συνηθίσει ο Απόλλωνας στα προηγούμενα παιχνίδια. Ήταν αυτός ένας από τους παράγοντες που ήττηθήκατε σήμερα. Ο βασικότερος, εύκολα λάθη. Αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα της έλλειψης καθαρού playmaker στην ομάδα. Έτσι, ναι. Φέραμε αυτό το παιδί για να μας δώσει μια ηρεμία, να μπορέσει να οργανώσει την ομάδα καλύτερα και να δώσει στον καθένα αυτά που μπορεί να κάνει. Δυστυχώς έπαιξε μισό παιχνίδι μαζί μας και τραυματίστηκε. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε παιδιά να κάνουν πράγματα τα οποία δεν νιώθουν πολύ άνετα να τα κάνουν. Γι' αυτό και κάναμε τα λάθη. Είμαστε εδώ, θα δουλέψουμε και θα διορθώσουμε πράγματα. Ακολουθεί παιχνίδι με την ΑΕΛ, εξίσου δύσκολο παιχνίδι. Ποιος είναι ο στόχος σας από εδώ και πέρα? Σε όλα τα παιχνίδια παίζουμε να κερδίσουμε. Είτε με τρεις Αμερικάνους, είτε με δύο, είτε με κανέναν. Εμείς παίζουμε για να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Ο Απόλλωνας είναι ομάδα που πρωταγωνιστεί και πρέπει να πρωταγωνιστεί. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τη διοίκηση και από την ομάδα, από τα παιδιά. Και εμείς θα είμαστε εδώ και θα παλεύουμε για κάθε παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Μας ευχαριστώ.